Ακούτε Status FM 107 και 7, στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Σταματόπουλος. Και όπως σας έχουμε πει, πάμε να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, καθηγητή στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στο πρόγραμμα. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, καταρχήν να πούμε ότι είστε και διευθυντής στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, εδώ. Ωραία. Ασχολούμαστε κυρίως με θέματα περιβάλλοντος και υγείας. Ναι, γιατί σε κάποιους μπορεί να φανεί παράξενο πως ένας χημικός μηχανικός θα μας μιλήσει για αναζωπήρωση του κορονοϊού. Πώς λοιπόν φτάσατε σε αυτό το συμπέρασμα? Έχετε αναπτύξει, είναι γνωστό, ένα υπολογιστικό μοντέλο, αλλά πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε δουλέψει συνδυαστικά με την ομάδα του εργαστηρίου, το ερευνητικό κέντρο Heracles στο κέντρο της επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας του ΑΠΕΘΙΘΑ και την ομάδα μου στο Πανεπιστήμιο Προηγουμένων Σπουδών της Παρδία, όπου έχουμε της ομάδας περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής. Μαζί λοιπόν έχουμε αναπτύξει από την αρχή της επιδημίας ένα πολιτιστικό μοντέλο, το οποίο είναι φτιαγμένο ακριβώς για να δώσει αποτελέσματα σε σχέση με τη διαχείριση του κινδύνου. Όχι μόνο να υπολογίσει την περίφημη καμπύλη εξάπλωση του ιού, αλλά μπορεί να λάβει υπόψη του όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν τη διαχείριση του κινδύνου, να τον υπολογίσει και βεβαίως να δώσει και λύσεις για το τι μπορεί να γίνει. Αυτό τώρα ένα χημικό μηχανικό μέσα το λέτε μπορεί να το κάνει επειδή καταλαβαίνει δύο πράγματα. Είναι δύο πράγματα που ξέρει καλά, ένα είναι καλό στα μαθηματικά. Και δεύτερον, και στην υλοποίηση, και δεύτερον γιατί καταλαβαίνει την έννοια της κινητικής και της έκθεσης. Και εδώ είναι σημαντική έκθεση παράδειγμα που λέω, γιατί η κινητική έχει να κάνει με την μεταβολή στον χρόνο ενός φαινομένου. Και εδώ βλέπετε ότι είναι πολύ σημαντική η μεταβολή στον χρόνο, πώς επαφές κάνουμε, πώς μεταδίδει το ιός και πώς μπορεί να επηρεαστεί από τις κλιματολογικές συνθήκες. Και βέβαια το σημαντικό είναι η έκθεση, το περίφημο υλικό φορτίο ουσιαστικά, το οποίο επηρεάζει τελικά το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ουσιαστικά λοιπόν. Ναι. Λέω, με βάση λοιπόν αυτό που μας λέτε, εσείς αναπτύξατε το υπολογιστικό εργαλείο διαχείρισης του κινδύνου στην δημόσια υγεία από τον κορονοϊό φυσικά και έχετε τώρα βγάλει ένα συμπέρασμα, μια πρόβλεψη, πώς να το πω, είναι επιστημονικό δεδομένο, δεν ξέρω θα μας το πείτε εσείς τι ακριβώς είναι, ότι θα αναζωπηρωθεί ο κορονοϊός στη χώρα μας σε λίγες μέρες στην ουσία, από τα τέλη Ιουλίου μέχρι περίπου το 15 Αύγουστο. Αυτό όμως έχει προκύψει. Λοιπόν, το μοντέλο που είχαν πει έχει αναπτυχθεί από την αρχή της επιδημίας. Από την αρχή της επιδημίας βλέπουμε ότι είχε μια πολύ καλή προβλεπτική ικανότητα, ίσως γιατί λάβαμε υπόψη μας σχεδόν όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν το φαινόμενο. Και η αλήθεια είναι ότι η περίφημη πρόβλεψη για μια αναζωοποίηση στα μέσα του Αυγούστου είχε υποθεί από μένα πάλι στις 20 Απριλίου. Με βάση τότε ανάλυση σεναρίων σε σχέση με τις ροές της τουριστικής ροής στη χώρα και αυτό ήταν, αν θέλετε, τότε το χείριστο σενάριο. Δηλαδή το κάναμε λέγοντας ας υποθέσουμε ότι μπαίνουν 50 ασυντοματικοί φορείς στη χώρα κάθε μέρα, σε όλο το διάστημα, σε όλη τη διάρκεια του Ιουλίου. Τι θα συμβεί? Αυτό θα αντιστοιχεί βεβαίως σε 1.500 ασυντοματικούς τουρίστες. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ανάπτυξη της επιδημίας, σε μια αναζωοποίηση μέσα στο 15 Αύγουστο. Το είχαμε πει στις 20 Απρίλη. Τώρα λοιπόν, με την αύξηση των κρουσμάτων από την 1η Ιουλίου, είπαμε να κάνουμε το αντίθετο. Ακριβώς το αντίστοιχο. Να πούμε, έχουμε λοιπόν μια αύξηση κρουσμάτων συγκεκριμένη. Αν θέλετε, ήπια, όχι δραματική ακόμα. Αυτό όμως σημαίνει ότι υπάρχει διασπορά του ιού, η οποία αναπτύσσεται. Και άρα μας έκανε να πούμε, ωραία, το μοντέλο μας λοιπόν τι χρειάζεται σαν δεδομένο εισόδου, σαν παραδοχή για να φτάσει να υπολογίσει τον αριθμό κρουσμάτων που έχουμε στην πραγματικότητα. Και αυτός ο αριθμός είναι 55 εισαγόμενοι φορείς, οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί, δηλαδή να μην μπορούμε να τους έχουμε ανοιχνεύσει, έτσι ώστε να μπορούν να μεταδίδουν τον ιό φυσιολογικά στην κοινότητα. Αυτό βέβαια έχει συνδυαστεί με μια πολύ σημαντική χαλάρωση των μέτρων προστασίας. Για να το πω ποσοτικά, γιατί όπως μιλάμε για μοντέλο μιλάμε για νούμερα, στη διάρκεια του lockdown
ποσοστού, αν θέλετε, της μείωσης των επαφών, των επαφών στον χρόνο, ήταν κάτι της τάξης του 90% μεταξύ μας. Σήμερα η μείωση των επαφών σε σχέση με την κατάσταση πριν την έναρξη της επιδημίας είναι στην τάξη του 10%, τρομερά χαμηλή. Κάτι που σημαίνει ότι στην πράξη, και είναι αυτό που ζούμε και βιώνουμε νομίζω όλοι, τα μέτρα προφύλαξης δεν εφαρμόζονται ουσιαστικά ή εφαρμόζονται υπερβολικά χαλαρά. Είτε αυτό έχει να κάνει με συγκροτισμό, είτε αυτό έχει να κάνει με μερικές αστείες υπερμετάδοσης, όπως το περίφημο πανηγύρια. Χθες νομίζω ήταν προχθές είχε γίνει η λιτανία στον Άγιο Παΐσιο, όπου βεβαίως αν κανείς έβλεπε τις εικόνες, και έχω προσωπική εικόνα από συνεργάτη μου, η κατάσταση δεν τηρούταν ουσιαστικά κανένα μέτρο προστασίας. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή που μας λέτε τώρα, πιστεύετε ότι είναι αναστρέψιμο, δηλαδή μπορεί να ανατραπεί αυτή η πρόβλεψη που μας λέτε? Είναι πραγματικά αναστρέψιμη, και αυτό που έχουμε κάνει από τη στιγμή που κάναμε την πρόλευση και βεβαίως αμέσως κρούσαμε τον κόδωνα του κινδύνου και στην κυβέρνηση και βεβαίως στην κοινωνία, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό και θεωρώ ότι σαν ακαδημαϊκός έχω ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Αν βλέπω κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει τη δημόσια υγεία, θα το αναφέρω, χωρίς να κάνω ευαίσθητη ανθρωπολογία, έτσι δεν είναι επιφανές. Αλλά στον βαθμό που είναι αξιόπιστο το αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν που κάνανε τις επόμενες μέρες, και έχω ήδη τα πρώτα αποτελέσματα, αύριο θα στείλω την αντίστοιχη τεχνική έκθεση στην κυβέρνηση, είναι ότι κάναμε μια ανάλυση των μέτρων που μπορούν να παρθούν για να αντιμετωπίσουμε αυτή την αρνητική εξέλιξη. Με δεδομένα ότι δεν θα κλείσουμε τη χώρα στο τουριστικό κλίμα, προφανώς. Ναι, από τη μία όμως απαγορεύουμε τα πανηγύρια, από την άλλη ανοίγουμε για τους Σουηδούς, ας πούμε. Μπράβο, λοιπόν, ακούστε τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να απαγορεύσουν το πανηγύριο, πρέπει να απαγορεύσουν, αν μπορούμε να απαγορεύσουμε τα beach party, το λέω πολύ απλά. Εντάξει, και βεβαίως εδώ μπορεί κανείς να βάλει γκρίζες ζώνες στο χρώματα στο αν τι σημαίνει απαγόρευση, σε τι βαθμό κτλ. Αλλά χοντρικά θα το πω, είναι καλό και νομίζω ότι δίνει κανείς υπηρεσία στο κοινό του, στην κοινότητά του. Αυτός που οργανώνει ένα πανηγύρι σε ένα χωριό που είναι φημισμένο και παραδοσιακό, φέτος να μην το κάνει. Ή να το κάνει με έναν πολύ πιο ήπιο τρόπο, ας πούμε έτσι. Γιατί τότε πραγματικά προστατεύει την κοινότητα για την οποία αναφέρεται. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι πρέπει αντίστοιχα βεβαίως να ανοίξουμε τις πύλες σε συγκεκριμένες χώρες, αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε γενικό και πλήρη έλεγχο γενετικό, με την έννοια της γενετικής ανίκνευσης, σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας. Βλέπετε ότι τονίζω με μερικές λέξεις όλες τις πύλες εισόδου της χώρας, όχι μόνο στον Βρωμαχώνα. Μάλιστα. Και στα αεροδρόμια και σε όλα τα σύνορα, λέτε. Αυτό ακριβώς είναι. Στα λιμάνια παντού, μάλιστα. Ακριβώς. Το τρίτο έχει να κάνει με το να γίνουν πιο συχνές και πιο συχνός και λίγο πιο πλατής, δηλαδή να αναφέρει περισσότερο πληθυσμό, ο δειγματοληπτικός έλεγχος που γίνεται ήδη στην κοινότητα, ήδη γίνεται στον ελληνικό πληθυσμό, μέσα στη χώρα, αλλά αυτό πρέπει να γίνει πιο συχνά και με μεγαλύτερη ένταση, ας το πω έτσι. Γιατί ακριβώς πρέπει να υπάρχει στον ΕΟΔΗ μια πολύ πιο συνεχής κατανόηση, αντίληψη της επιδημιολογικής κατάστασης του ελληνικού πληθυσμού. Είναι σημαντικό να μπορούμε να προβλέψουμε να δούμε σήματα πολύ νωρίς. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Μάλιστα. Τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν δηλαδή και τα πανεπιστήμια. Ναι, ακούστε. Αν κάνουμε αυτά που λέω και ταυτόχρονα, το άφησα για τελευταίο με την έννοια ότι είναι, όπως λένε οι Άγγλοι, last but not least, έτσι, δηλαδή είναι το τελευταίο, αλλά το ίσως το πιο σημαντικό, είναι εμείς σαν άτομα πραγματικά να δείξουμε την υπευθυνότητα που δείξαμε στην φάση του εκκλησμού, στην πρώτη φάση της επιδημίας, και να εφαρμόσουμε αυστηρά, με βλάβη που συσκοφεί, τα μέτρα προσωπικής προφύλαξης, μάσκες, γάντια, κειμενική απόσταση, τα τραπεζάκια στα εστιατόρια να έχουν τη σωστή απόσταση, οι υπάλληλοι στα εστιατόρια, στις περιοχές της καταστάσεις με κοινωνικού χαρακτήρα και κοινωνικού ενδιαφέροντος να έχουν να τηρούν απόλυτα πιστά τα μέτρα προφύλαξης. Είναι αστείο να έρχεται να σε σερβίρει κάποιος με την μάσκα
στο λαιμό ή κάτω από τη μύτη, ουσιαστικά ακυρώνει τη διαδικασία. Και ομολογώ ότι αυτό είναι κρίσιμο. Υπάρχουν και άλλα μικρότερα, αν θέλετε, μικρότερες εμβελίες μέτρα για απολύμανση του αέρα των εσωτερικών χώρων με τεχνικές, με χρήση περιόδου τεχνοβολίας, με πολύ ισχυρά φίλτρα. Είναι τεχνικές που μελετάμε στο εργαστήριο και στο πεδίο και έχουμε και αποτελέσματα τεχνικά και γι' αυτό, τα οποία θα δημοσιοποιήσουμε για να διευκολύνουμε το κοινό. Και από εκεί και πέρα και τους επαγγελματίες, και από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν και μέτρα, όπως ξέρετε ήδη και το έχει ήδη αναφερθεί, εντοπισμού του ιού σε περιβαλλοντικά δείγματα, όπως τα αστικά λύματα. Εμείς ταυτόχρονα αυτό γίνεται στην ΕΙΑΦ, σε συνεργασία με την ΕΙΔΑΦ τώρα στην Αθήνα, το δικό μου εργαστήριο δουλεύει και σε θέματα την ανίχνευση του ιού και στα λύματα και σε λεπτά αερούμενα σωματίδια, γιατί όπως είναι φανερό πια, ο ιός μπορεί να μεταφερθεί και αερογενός. Άρα υπάρχει η δυνατότητα να βγάλουμε συμπεράσματα νωρίς, πολύ νωρίτερα από ότι να περιμένουν να εμφανιστούν κρούσματα. Και αν αυτά τα συμπεράσματα χρησιμοποιηθούν με ένα προβλεπτικό, με ένα μοντέλο με πολύ καλή προβλεπτική ικανότητα όπως ο δικό μας και άλλα φυσικά, τότε δίνουμε πολύ χρόνο στην πολιτεία για να πάρει μέτρα προστασίας σε συγκεκριμένες περιοχές. Και άρα να στοχεύσουμε, αν πρέπει να κάνει κανείς έναν αποκλεισμό σε μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή, είναι πολύ πιο λιγότερο κοστοβόρο, λιγότερο προβληματικό, πολύ πιο εύκολο να γίνει, αν το ξέρεις νωρίς και το πάρεις προληπτικά. Και τα αποτελέσματα που θα έχεις είναι εντυπωσιακά καλύτερα. Εντυπωσιακά καλύτερα. Όχι απλώς ανάλογα με το μέτρο που πήρε, θα είναι πολύ. Θα είναι πολλαπλασιαστικά. Σε αυτή τη λογική λοιπόν, αν καταφέρουμε να λειτουργήσουμε όπως το ανέφερα μόλις τώρα, συντεταγμένα δηλαδή, με την έννοια ότι χρειάζεται δουλειά όπως καταλαβαίνετε από την πολιτεία, από τις αρχές που μπορούν να ελέγξουν τους ελεκτικούς μηχανισμούς και στα σύνορα και στο εσωτερικό της χώρας και στους επαγγελματίες, χωρίς κόντα που λένε ότι πρέπει να μπορεί να βοηθήσουμε τον τουρισμό. Βοηθάμε τον τουρισμό αν δείξουμε ότι διατηρούμε την ασφάλεια. Την υγειονομική ασφάλεια της χώρας. Έτσι νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε την οικονομία και τον τουρισμό. Και βεβαίως επιμένω στην προσωπική μας ευθύνη και υπευθυνότητα. Αν αυτό τα καταφέρουμε, πιστέψτε με, εγώ είμαι από αυτούς που έλεγαν ότι δεν έπρεπε να ανοίξουμε σχολεία για ένα μήνα, να το ρισκάρουμε. Όχι μη αναφερόμενο στη μεταδοτικότητα στα παιδιά, κυρίως αναφερόμενο στη μεταδοτικότητα στους παππούδες και γιαγιάδες από τα παιδιά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να ανοίξουμε και τα σχολεία και τα πανεπιστήμια και τις δουλειές μας κανονικά, αν τα κάνουμε όλα αυτά τώρα. Το κρίσιμο λοιπόν τι κάνουμε τώρα. Άρα αυτό που μας λέτε, κύριε καθηγητά, αυτό που μας λέτε και είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει χτες, να το πω έτσι. Δηλαδή η έλεγχη στα σύνορα κτλ. Κανονικά πρέπει να έχει γίνει χτες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πει θα επιτείνω τους ελέγχους είτε σε αεροδρόμια είτε στα σύνορα από την 14 Ιουλίου. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τη λογική το να αφήνουμε μέρες να περνάνε. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Είναι φανερό ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση μόνο και μόνο, ή μάλλον πάει να ξεφύγει για να είμαι απόλυτα σωστός, μόνο και μόνο επειδή δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Είτε σαν αρχές είτε σαν αφηγισμός. Μάλιστα. Αν την κάναμε σωστά, νομίζω ότι δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Είμαστε ακόμα μια χώρα με πολύ μικρό πρόβλημα συγκριτικά με άλλες. Το έχουμε δει πια. Το έχουμε καταλάβει. Αλλά δεν είμαστε απομονωμένοι και ούτε είμαστε ένα μικρό γαλατικό χωριό. Θυμηθούμε τον Αστέρι, ξέρετε. Είμαστε προφανώς ενταγμένοι σε ένα παγκοσμιωμένο σύστημα και καλώς είμαστε. Με την έννοια ότι χρειαζόμαστε και τις τουριστικές ροές και την αλληλεγγύη στην οικονομική και όλα. Και την πολιτισμική και ό,τι θέλετε. Δεν μπορούμε να ακυρώσουμε τη λειτουργία της χώρας γι' αυτό, αλλά για να μην το ακυρώσουμε, εφόσον είμαστε τυχεροί να είμαστε σε μια περιοχή του πλανήτη που έχει και καλό κλίμα γι' αυτό, δηλαδή η περιοδία εθνοβολία, το καλοκαίρι και οι θερμοκρασίες που επιβραδύνουν τη μεταβολικότητα του ιού επίσης, καλό είναι αμαρτία να το πετάμε αυτό στα σκουπίδια μόνο και μόνο επειδή δεν θέλουμε να τη χασέψουμε την ορμή μας να γλεντήσουμε ή να αγκαλιάσουμε ένα φίλο. Είναι αστείο αυτό. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ για σας.